Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους κόλπους της Άγκυρας, όχι μόνο της τουρκικής κυβέρνησης και των επιτελών, αλλά και στον τουρκικό τύπο, για τη μεγάλη ενίσχυση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Νέο δημοσίευμα από τη Σοτσκιού, φύλλα προσκύμενη στον Ταγί Περτογάν. Κάνουν λόγο ότι έχει ανακοινωθεί από το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας και το Γενικό Επιτελείο Στρατού ότι θα καταλήξει σε συμφωνία για την αγορά 7 ανθυποβρυχιακών ελικοπτέρων τύπου MH60 Ρώμιο. Λένε μάλιστα οι Τούρκοι της Σοτσκιού ότι αγοράζουμε κορβέτες από τους Ιταλούς, άρματα μάχης Λέοπαρντ, πάντσερ από τους Γερμανούς, για να αυξήσουμε τη στρατιωτική μας παρουσία στο Αιγαίο. Τα Λέοπαρντ δεν είναι στο Αιγαίο, είναι στη Θράκη, στο ατσάλινο τέταρτο σώμα στρατού που έχει την ισχύ στρατιάς και έχει μέτωπο προς εκεί, προς Ανατολάς. Ξέρουμε λοιπόν. Σε κάθε περίπτωση τα Ρώμιο κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουν σωστές πληροφορίες. 7 ήταν αρχικά, 10 μάλλον θα είναι τα καλύτερα στον κόσμο. Όμοια δεν έχουν εκεί οι εξ Ανατολών. Συνεχίζει το τουρκικό δημοσίευμα. Ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες της Ελλάδας να αυξήσει την οπλική της ισχύ, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, στις ειδήσεις για την επιτήρηση του ελληνικού θαλασσίου χώρου στο Αιγαίο, ανακοινώθηκε ότι έγινε συμφωνία για αγορά κορβετών από τους Ιταλούς. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει, το ξέρετε. Ακόμα το θέμα των κορβετών είναι ανοιχτό. Φαβορεί η GoWind, παίζουν δυνατά η Doha Zubara, οι Ιταλικές, τη Φικαντιέρη, η Damen Sigma 15-14 και στη γωνία το μεγάλο Outsider, στην κυριολεξία φρεγάτες μεγάλες, Arrowhead 140, μήνια τορπιλικά, μικρά τορπιλικά. Λένε για τα άρματα Leopard ότι θα τα πάρουμε από τους Γερμανούς και ανανέωση των παλαιών για διασφάλιση της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιωτικά εδάφη. Ξαναλέω, τα Leopard είναι για τη Θράκη και δεν αγοράζονται Leopard. Τα πανίσχυρα Leopard 2A6, Leopard 2 Hell που δεν διαθέτει η Τουρκία θα αναβαθμιστούν με γραμμή παραγωγής της Rheinmetall και της Krauss Maffei και άλλων εμπλεκομένων στην Ελλάδα για αναβάθμιση στο επίπεδο Α7, όπως θα αναβαθμιστούν και άλλα άρματα τύπου Leopard. Από τη Γερμανία παίρνουμε Marder 1A3, τα περίφημα τόμα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης που θα αντικαταστήσουν τα πεπαλαιωμένα BMP-1 και Lynx. Είναι εδώ τα Lynx σήμερα από χθες Πέμπτη και σήμερα Παρασκευή με παραλλαγή βαμμένα, με ψηφιακή παραλλαγή κάνουν επίδειξη μέρα και νύχτα, stealth μάλιστα τη νύχτα με σβησμένους τους κινητήρες χάρη στους 8 συσσωρευτές που έχουν και μπορούν να επιχειρούν αόρατα με σβησμένο μοτέρ. Συνεχίζουν οι Τούρκοι για τις Ιταλικές κορβέτες. Το Ελληνικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι Ιταλικές κορβέτες με τα χαρακτηριστικά που θα ενισχύσουν το στρατό στο Αιγαίο έχουν καλύτερη σχέση τιμής απόδοσης και ότι οι Ιταλοί κατασκευαστές θα μπορούν επίσης να παραδώσουν πολύ γρήγορα 2 από τα 4 πλοία που θα παραγγείλει η Αθήνα. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι συμφωνήθηκε πρόγραμμα εξυγχρονισμού περίπου των 2 τρίτων των 350 αρμάτων μάχης Leopard 1A5 και Leopard 2A4 που διαθέτει ο ελληνικός στρατός, πρόγραμμα που αναμένεται να αναλάβουν Γερμανοί κατασκευαστές και υπογράφηκε η σύμβαση για την αγορά νέων αρμάτων μάχης. Επιτεύχθη διακυβερνητική συμφωνία μεταξύ Αθήνας και Ρώμης και Αθήνας και Βερολίνου, καθώς τα προσύμφωνα τόσο για κορβέτες όσο και για τάγκς εγκρίθηκαν από τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και συμφωνήθηκαν σε ανώτατο επίπεδο μεταξύ της ελληνικής και της γερμανικής κυβέρνησης και επικαλούνται μάλιστα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγώ δεν έχω τέτοια πληροφόρηση για αυτά που λέει η Σοτσκιού. Έχω για τα τόματα γερμανικά, για την αναβάθμιση των Leopard, όλα αυτά δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί και για τις κορβέτες δεν ξέρουμε ακόμα ποιες θα πάρουμε. Τώρα πώς θα ξέρουν στη Σοτσκιού, μόνο αυτοί ξέρουν, έχουν πλέον, ασχολούνται διαρκώς με τα εξοπλιστικά, αναπαράγοντας και τέτοια δημοσιεύματα για 4 ιταλικά πολεμικά κορβέτες αξίας 2 δις που θα μπορούν να υπηρετήσουν στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό 40 χρόνια. Μάλιστα λένε ότι το συμβόλαιο που υπογράφηκε με τη Γαλλία για τις 4 φρεγάτες FTIHN Μπελαρά ήρθε αφού του Εμμανουέλ Μακρόν έπεισε το ενδεχόμενο από το κράτος όμιλο να βελτιώσει σημαντικά την οικονομική του προσφορά προς την Αθήνα, εννοεί τον κολοσσό της Naval Group. Πέραν αυτών, συνεχίζει και κλείνει το δημοσίευμα της Σοτσκιού, έχει ανακοινωθεί ότι η Ελλάδα πρόκειται να καταλήξει σε συμφωνία για την αγορά 7 αμερικανικών ανθυποβρυχιακών ελικοπτέρων τύπου Ρώμιο που θα χρησιμοποιηθούν στο Αιγαίο. Αυτά λένε, εσείς ξέρετε, σας έχουμε πληροφορήσει για το πώς είναι ακριβώς η κατάσταση με αυτά. Ασχολούνται διαρκώς, υπάρχει έντονη ανησυχία εκεί στην Τουρκία γιατί δεν μπορούν να υλοποιήσουν τα επεκτατικά τους σχέδια εναντίον της Ελλάδος και εναντίον της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου. Αυτά προς το παρόν. Like και εγγραφή στο αγαπημένο σας μέσο για να παραμείνει πρώτη, ανεξάρτητη, η αδέσμευτη ενημέρωση
χωρίς συμφέροντα, δεν χρωστάμε εμείς εδώ το κανάλι σας καμία καλή λέξη πουθενά. Μόνο στην Ελλάδα τον ελληνισμό, ένοπλες δυνάμεις, σώματα ασφαλείας. Καλή συνέχεια σε όλους.